Είμαι άνεργος και πήγα στο Υπουργείο Εργασίας να πάρω το επίδομα. Μπαίνω στο Υπουργείο Εργασίας, πάω στο θυρωρό, του λέω πού μπορώ να πάρω το επίδομα. Μου λέει μπορείτε να ανέβετε στον πρώτο όροφο και σε 2 λεπτά θα το πάρετε. Ανεβαίνω στον πρώτο όροφο με τα πόδια, ο πρώτος με στέλνει στο δεύτερο, ο δεύτερος με στέλνει στο τρίτο, ο τρίτος με στέλνει στο τέταρτο, ο τέταρτος με στέλνει στον πέμπτο όροφο, ο πέμπτος όροφος με στέλνει στον έκτο όροφο, ο έκτος του λέω θέλω το επίδομα. Μου λέει σε 1 λεπτό θα το πάρετε αρχή να κατεβείτε στον τρίτο. Ξανακατεβαίνω πάλι στον τρίτο. Λέω θέλω να πάρω το επίδομα. Μου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος κύριε, μπορείτε να πάτε στο διευθυντή. Πού είναι ο διευθυντής? Μου λέει στο υπόγειο. Κατεβαίνω κάτω στο υπόγειο. Βρίσκω τον διευθυντή. Του λέω θέλω να πάρω το επίδομα. Μου λέει μην ανησυχείτε, σε μισό λεπτό θα το πάρετε αρκεί να μου φέρετε μία αίτηση επί ημικλάς του χάρτου. Κατεβαίνω κάτω στο δρόμο. Πάω στο περίπτερο. Παίρνω την αίτηση ημικλασμένη. Ανεβαίνω επάνω. Του την πάω. Μου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος, μπορείτε να ανεβείτε στον 8ο. Ανεβαίνω στον 8ο. Λέω το έφερα. Μου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος, πηγαίνετε στον 9ο. Ο 9ος με στέλνει στο 10ο. Ο 10ος με στέλνει στον 11ο. Ο 11ος μου λέει ξαναπηγαίνετε πάλι στο διευθυντή. Ξανακατεβαίνω στο διευθυντή. Του λέω κύριε, με στείλανε σε εσάς. Μου λέει μάλιστα πολύ καλά κάνανε. Σε μισό λεπτό θα το πάρετε το επίδομα. Αρκεί να μας φέρετε, λέει, ένα χαρτόσημο των 5 ευρώ που κάνει 10. Ξαναβγαίνω στο δρόμο. Πηγαίνω στο περίπτερο. Λέω δώστε μου ένα χαρτόσημο των 5 ευρώ που κάνει 10. Μου λέει δεν έχω. Πάω σε άλλο περίπτερο. Μου λέει δεν έχω. Αρχίζω και τρέχω. Φτάνω στον Πειραιά. Πέφτω μέσα σε μια λακκούβα ίσα με 15 μέτρα. Αρχίζω και φωνάζω. Βοήθεια φωτιά. Βοήθεια φωτιά. Βοήθεια φωτιά. Έρχεται ένας και μου λέει κύριε, πέσατε σε βόθρο. Γιατί φωνάζετε βοήθεια φωτιά? Και τι θέλετε κύριε μου να φωνάξω? Βοήθεια σκατά. Μα φοβερό. Βγαίνω, βρίσκω τα χαρτόσημα, τα κολλάω πάνω στην ημικλασμένη. Ξαναπηγαίνω στο Υπουργείο, ανεβαίνω στον τρίτο. Μου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος, πηγαίνετε στο 12ο. Ανεβαίνω στο 12ο, δεν υπήρχε 12ο, υπήρχε ταράτσα. Βγαίνω στην ταράτσα, απλώνω τα ρούχα μου, στεγνώνω, τα ξαναφοράω. Ξανακατεβαίνω πάλι κάτω, πηγαίνω στον τρίτο. Ήταν μια κυρία, κατουρούσε όρθια, ήταν καμπινές. Ξαναφεύγω από εκεί, κατεβαίνω στο δεύτερο. Λέω κύριε, θέλω το επίδομα. Μου λέει σε μισό λεπτό θα το πάρετε αρκεί να πάτε στο διευθυντή. Πηγαίνω στο διευθυντή. Εκείνη την ώρα έβγαινε μια γυναίκα. Τώρα την πήδηξε, δεν την πήδηξε, δεν ξέρω. Βγαίνει αυτή, μπαίνω εγώ. Του λέω να το τάφερα. Μου λέει σε μισό λεπτό θα το πάρετε το επίδομα αρκεί να μου φέρετε 2 φωτογραφίες. Ξαναβγαίνω έξω. Πηγαίνω στην Ομόνια. Μπαίνω στον αυτόματο. Βάζω τα λεφτά. Ανάβουν τα φλας. Τρομάζω. Κλείνω τα μάτια. Βγαίνω σαν τυφλός. Παίρνω τις φωτογραφίες που μου σαν τυφλός. Πηγαίνω στο Υπουργείο, πηγαίνω στον διευθυντή, του τις δίνω τις φωτογραφίες που μου σαν τυφλός, τις βλέπει και μου λέει για άδειες τυφλών που θέλουν να πουλά λαχεία στο απέναντι κτίριο. Τι λέτε ρε κερατάδες, τι λέτε ρε κερατάδες, κάντε κάτι για αυτό το λαό ρε.